Λοιπόν, η σημερινή υπόθεση δεν έχει να κάνει τόσο με δολοφονία, όσο με απόπειρα δολοφονίας. Και παρόλα αυτά, είναι η πιο fucked up ιστορία που έχω πει μέχρι σήμερα. Οπότε αυτό πρέπει να σας λέει κάτι. Προτείνω να αφήσετε το φαΐ σας κάπου στην άκρη. Σήμερα θα μιλήσουμε για την υπόθεση της Mary Vincent. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην Καλιφόρνια το Σεπτέμβριο του 1978. Η Mary Vincent ήταν 15χρονη κοπελίτσα που ασχολιότανε με χορό, είχε κάνει κάποια performances, τα πήγαινε σχετικά καλά, είχε πολύ μέλλον μπροστά της, αλλά εκείνο το Σεπτέμβριο είχε αποφασίσει να το σκάσει από το σπίτι της. Γενικά ήταν λίγο έτσι ένα επαναστατικό παιδάκι, αλλά ειδικά εκείνη τη χρονική περίοδο οι γονείς της χωρίζανε, οπότε είχε φύγει από το σπίτι στην προσπάθεια να ξεφύγει από όλο αυτό. Είχε και ένα αγόρι με το οποίο είχε ζήσει για ένα χρονικό διάστημα σε ένα αμάξι, αλλά ήταν λίγο επιθετικός απέναντί της, οπότε αποφάσισε πως τέλος πάντων κουράστηκε και ήρθε η ώρα να γυρίσει σπίτι. Οπότε, απόγευμα Σεπτέμβρης του 1978, η Mary Vincent κάνει auto-stop σε ένα συγκεκριμένο σημείο μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, νομίζω υπήρχαν άλλοι δύο άνθρωποι κοντά της, και στο auto-stop της σταματάει ένα μπλε βαν. Θέλω να φανταστείτε ένα οικογενειακό βαν. Μέσα στο βαν κάθεται ένας κυριούλης, ο οποίος δεν φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος, ένας κλασικός 60 κάτι κυριούλης με μπυροκυλιά, σχετικά ok φάτσα ρε παιδί μου, εγώ τώρα που ξέρω δηλαδή τι έχει συμβεί δεν μου φαίνεται ok η φάτσα του, αλλά μπορώ να καταλάβω πώς θα φαινόταν σε κάποιον άκακος ας πούμε. Το point είναι ότι το βαν πίσω είναι άδειο. Και παρόλα αυτά, παρότι γεγονός ότι το βαν πίσω έχει πάρα πολύ χώρο, ο κυριούλης αυτός λέει στην Mary Vincent ότι χωράει μόνο αυτή, δεν μπορεί να πάρει όλους αυτούς που κάνουν το stop, έχει χώρο μόνο για ένα άτομο και συγκεκριμένα για την 15χρονη Mary Vincent. Οι υπόλοιποι δύο τυπάδες που ήταν ξένοι μεν αλλά κάνανε το stop μαζί της, της είπανε να μην μπει μέσα στο βαν γιατί προφανώς φαινόταν λίγο περίεργο και χωρούσανε, αλλά ο τύπος είπε ότι δεν χωράνε, οπότε κάτι βρωμάει εδώ. Αλλά η Mary ήταν πάρα πολύ κουρασμένη, δεν είχε πάρα πολύ όρεξη να ασχοληθεί πλέον και απλά ήθελε να φτάσει σπίτι της. Ήταν σε φάση. Ήταν η εποχή που τέτοια πράγματα δεν συνέβαιναν τέλος πάντων, οπότε δεν της πολύ πέρασε από το μυαλό. Οπότε μπήκε μέσα στο βαν με αυτόν τον τυπά. Αφού μπαίνει λοιπόν μέσα στο βαν, του λέει ότι θέλει να πάει στο Las Vegas. Ο τύπος της λέει ότι πάει προς την αντίθετη πλευρά, αλλά μπορεί να την πετάξει στο LA. Πράγμα που πρακτικά δεν βγάζει πάρα πολύ νόημα. Αλλά όπως είπαμε, η Mary ήταν πάρα πολύ κουρασμένη, ήταν σε φάση whatever, what the fuck, I don't care. Και τέλος πάντων κάθεται, ξαπλώνει και την παίρνει ο ύπνος. Ποτέ, ποτέ μην κάνετε auto-stop και ποτέ, ποτέ, ποτέ μην κοιμάστε σε βανάκια ξένων. Πλέον νομίζω πως αυτά τα πράγματα είναι κοινή γνώση. Τότε από ό,τι φαίνεται δεν ήτανε. Πέφτει λοιπόν για ύπνο το 15χρονο κοριτσάκι και όταν ξυπνάει ανακαλύπτει πως έχουν πάει με το βαν προς εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που υποτίθεται πως έπρεπε να πάνε και αρχίζει και φρικάρει σιγά σιγά. Πέρα το ότι ήταν στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, ήταν και low-key στη μέση του πουθενά. Κάπου εκεί είναι που αποφασίζει να τον ρωτήσει, dude, τι φάση, και αυτός της απαντάει με το ότι όντως πραγματικά, sorry, είμαι ένας καλός άνθρωπος, έκανα απλά ένα μικρό λάθος, και στρίβει το αμάξι και πάει, αρχίζει τέλος πάντων και πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Μόνο που λίγη ώρα μετά της λέει ότι κατουριέται και κάνει μια στάση στην άκρη του δρόμου και πάει να κατουρίσει. Κάπου εκεί είναι που αρχίζουν και χτυπάνε καμπανάκια και η Mary την ώρα που ο τύπος κατουράει λίγο πιο πέρα κοιτάει τα πόδια της και βλέπει ότι τα κορδόνια της είναι λυμένα στο ένα παπούτσι και σκέφτεται στον εαυτό της ότι αν για κάποιον λόγο χρειαστεί να τρέξω μπορώ να τρέξω από αυτόν τον τύπο γιατί εγώ είμαι 15 και αυτός είναι 60 και έχει μπυροκυλιά, αλλά πρέπει να δέσω το παπούτσι μου. Οπότε βγαίνει από το βαν και σκύβει να δέσει το παπούτσι της. Ξέρεις, καμιά φορά προσπαθείς να είσαι έξυπνος και λες ας βγω από το βαν να δέσω το παπούτσι μου σε περίπτωση που χρειαστεί να τρέξω για να σώσω τον εαυτό μου. Και κάπου εκεί είναι που η ζωή σου λέει «Α, θες να βγεις από το βαν για να σώσεις τη ζωή σου». Κάπου εκεί λοιπόν την ώρα που είναι σκυμμένη και προσπαθεί να δέσει τα παπούτσια της, ο τύπος έρχεται από πίσω της και τη χτυπάει στο κεφάλι με ένα σφυρί. Παραδόξως, δεν ξέρω πώς, επιβιώνει αυτό το χτύπημα και δεν πεθαίνει. Ξυπνάει μετά από λίγη ώρα στο πίσω μέρος του βαν, δεμένη και γυμνή. Και ρωτώ, υπάρχει χειρότερος τρόπος να ξυπνήσεις? Ίσως όταν λες τη μάνα σου να σε ξυπνήσει στις 8 και σε ξυπνάει στις 7 ουρλιάζοντας ότι έχει πάει 9. Debatable. Ο τυπάς όταν βλέπει ότι έχει ξυπνήσει, σταματάει το αμάξι, κάνει στην άκρη
και την βιάζει όλη νύχτα και μέχρι και την ώρα που ξημερώνει. Αυτή προφανώς είναι 15 χρονών, είναι ένα μικρό κοριτσάκι και οποιοδήποτε στη θέση της θα το έκανε. Κλαίει, φωνάζει, του ζητάει απλά να την αφήσει να φύγει και ότι δεν θα το πει πουθενά, απλά να την αφήσει να φύγει τέλος πάντων. Σε κάποια φάση λοιπόν, αφού έχει ξημερώσει, την τραβάει έξω από το βαν και της λέει: «Θες να σε αφήσω να φύγεις?» «Οκ, θα σε αφήσω να φύγεις». Την ξεδένει, βγάζει ένα τσεκούρι από το βαν και αρχίζει και τη κόβει το ένα χέρι κάτω από τον αγκώνα. Η Μέρι σε αυτό το σημείο είναι απλά σε ένα σοκ, προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, οπότε τον αρπάζει με το άλλο της χέρι από το δικό του μπράτσο και ο τυπάς αρχίζει και τη κόβει και το άλλο χέρι. Σε κάποια φάση, ενώ αυτή κρατιόταν από αυτόν και ήταν ψιλοσηκωμένο ρε παιδί με το τόρσο της, παρόλα αυτά αρχίζει και πέφτει προς τα πίσω και εκεί είναι που καταλαβαίνει ότι της έκοψε με επιτυχία και το δεύτερο της χέρι. Και φουλ σε κατάσταση σοκ και μέσα στον πόνο προφανώς, το οποίο την έβαλε σε ακόμα πιο deep shock, τον κοιτάει και προσπαθεί να καταλάβει τι κάνει ο τύπος, γιατί ο τύπος κούναγε πάρα πολύ έντονα το χέρι του και την ώρα που τον κοιτάει καταλαβαίνει ότι το δικό της χέρι, το κομμένο κομμάτι του χεριού της, ακόμα είναι αρπαγμένο στο δικό του μπράτσο. Και κάπου εδώ να πω ότι εγώ σας είπα να αφήσετε το φαΐ σας στην άκρη. Κάπου εκεί λοιπόν είναι που η Μέρι έχει πλέον παραδοθεί, χάνει πάρα πολύ αίμα, προφανώς επειδή χάνει πάρα πολύ αίμα είναι πάρα πολύ ζαλισμένη και απλά ξαπλώνει προς τα πίσω και είναι σε μια κατάσταση ξύπνιου και ύπνου. Ο τυπάς νομίζω ότι πεθαίνει προφανώς και την πετάει από έναν σχετικά μεγάλο γκρεμό. Όσο έπεφτε, έσπασε 4 πλευρά. Μετά λοιπόν προφανώς ο τυπάς υποθέτει ότι θα πεθάνει και οδηγεί, απλά φεύγει με τα μάξι του. Η Μέρι σε εκείνο το σημείο είναι η ημιλιπόθυμη, χάνει αίμα σαν τρελή και θέλει πάρα πολύ να πάει να κοιμηθεί. Θέλει να πάει να κοιμηθεί, αλλά έχει μια φωνή μέσα στο κεφάλι της που της λέει ότι δεν πρέπει να πάει να κοιμηθεί, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να πιάσουν αυτόν τον τύπο και να μην είναι ελεύθερος. Οπότε κάπου εκεί μαζεύει ό,τι δύναμη έχει μέσα της, προσπαθεί να σηκωθεί και ακριβώς επειδή την είχε ρίξει και υπήρχε ένα ποταμάκι εκεί που την είχε ρίξει, παίρνει λάσπη και προσπαθεί με τα κομμένα της χέρια να τα κάνει deep μέσα στη λάσπη και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει την αιμορραγία. Τελικά το καταφέρνει και χωρίς χέρια αρχίζει και σκαρφαλώνει πάνω στον γκρεμό από τον οποίο την έριξε. Keep in mind ότι ξεκίνησε να σκαρφαλώνει περίπου το πρωί, γιατί την έριξε την ώρα που ξημέρωνε. Της πήρε όλη μέρα να σκαρφαλώσει σε αυτόν τον γκρεμό και τελικά έφτασε πάνω στο δρόμο νύχτα. Οπότε τώρα αρχίζει και προχωράει τη νύχτα, είναι στη μέση του πουθενά. Λέει η ίδια ότι αφήνει το φεγγάρι, το φως του φεγγαριού να την καθοδηγεί και αρχίζει και προχωράει στη μέση του δρόμου, γυμνή, γεμάτη αίματα, με δύο κομμένα χέρια. Σε θρίλερ δεν θα την έβλεπες αυτή την εικόνα. Το πρώτο αμάξι που περνάει είναι δύο άντρες, προφανώς τρομάζουν πάρα πολύ και απλά την προσπερνάνε. Το δεύτερο αμάξι που περνάει είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι στο honeymoon τους, την μαζεύουν, την βάζουν στο πίσω μέρος του αμαξιού τους, αρχίζουν και τρέχουν με το αμάξι, πάνε στο πιο κοντινό τηλέφωνο, καλούν ασθενοφόρο, έρχεται ασθενοφόρο, τη μαζεύει και την σώζουν. Στο νοσοκομείο ανακαλύπτουν ότι είχε χάσει το μισό αίμα από το σώμα της. Παρόλα αυτά, κατάφερε να εξηγήσει στον σκητσογράφο της αστυνομίας με τόση λεπτομέρεια το πρόσωπο του τυπά που της το έκανε, που λίγες μέρες μετά στην αστυνομία έρχεται ένα τηλεφώνημα από την γειτόνισσα αυτού του τυπά. Το σκίτσο ήταν τόσο καλό που το είδε στην τηλεόραση και είπε «Αυτός χωρίς αμφιβολία είναι ο γείτονάς μου», ο γείτονας με τον οποίο ήταν φίλη. 9 μέρες μετά η αστυνομία τον φέρνει μέσα, η Μέρι Βίνσεντ τον αναγνωρίζει και ο ίδιος λέει στην αστυνομία το υπέροχο ψέμα ότι η Μέρι ήταν μια πουτάνα των 10 δολαρίων και ότι είχαν και άλλες μέσα στο βαν και ήταν μαζί με έναν φίλο του και δεν είναι αυτός που το έκανε αυτό, γιατί αυτός είχε πιει τόσο πολύ που ήταν passed out, αλλά ήταν ο φίλος του που είχε ακριβώς και το ίδιο όνομα με τον ίδιο τυχαία που το έκανε αυτό στη Μέρι. Το δείχνουν στην τηλεόραση, όλος ο κόσμος έχει σοκαριστεί, είναι μια εποχή που ακόμα δεν συνέβαιναν τέτοια πράγματα και ο κόσμος δεν ήξερε ότι όντως μπορεί να συμβούν τέτοια πράγματα και ο τύπος πάει στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο η Μέρι Βίνσεντ καταφέρνει να έρθει και να καταθέσει εναντίον του. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν αυτό, φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν να κοιτάξει ξανά στα μάτια τον τύπο που της το έκανε αυτό και χάρη στον οποίο πέρασε όλη αυτή την κόλαση που πέρασε. Αλλά τέλος πάντων καταφέρνει να βρεθεί εκεί, καταφέρνει να πει την ιστορία της και την ώρα που περνάει από δίπλα του και πάει να φύγει, αυτός της ψιθυρίζει ότι ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνει σε αυτή τη γη, θα τελειώσει τη δουλειά. Και τέλος πάντων γίνεται το δικαστήριο, λένε ότι
φταίει και ακριβώς επειδή δεν ήταν συχνό φαινόμενο τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή, παίρνει την top ποινή που θα μπορούσε να πάρει εκείνη την εποχή, καθίστε καλά, 14 χρόνια. Το θέμα είναι ότι για την καλή συμπεριφορά του, μαντέψτε στα πόσα χρόνια βγαίνει. Στα 8. Βγαίνει λοιπόν μετά από 8 χρόνια φυλακής. Το θέμα είναι ότι προφανώς το λένε σε όλες τις ειδήσεις και ο κόσμος έχει τσαντιστεί πολύ. Εδώ είναι που η ιστορία γίνεται καλή. Ο λαός έχει τσαντιστεί πάρα πολύ. Ανακοινώνουν λοιπόν ότι 28 Απριλίου είναι η μέρα που πρέπει να βγει από τη φυλακή και προσπαθούν να τον βγάλουν στην Καλιφόρνια. Μόνο που ο λαός της Καλιφόρνια δεν τον θέλει εκεί. Νομικά λοιπόν η Καλιφόρνια καταφέρνει να τον κάνει μπαν και να μην επιτρέπεται να μείνει στην Καλιφόρνια. Δεν θα τα πολυλογήσω, μπορείτε να δείτε το ντοκιμαντέρ ή τέλος πάντων το κομμάτι του ντοκιμαντέρ που θα αφήσω από κάτω, άμα θέλετε να δείτε την ιστορία με λεπτομέρειες. Προσπαθούν να τον αφήσουν να βγει από τη φυλακή και να μείνει σε περίπου 10 πόλεις. Και οι 10 πόλεις eventually λένε όχι, δεν τον θέλουμε, πάρτε τον εσείς. Και τον κάνουν μπαν. Οπότε αναγκαστικά σε κάποια φάση τον βάζουν να μείνει σε ένα μικρό τρέιλερ που είναι από αυτά τα αμάξια που είναι σαν σπίτια, σε ουδέτερο έδαφος. Ο κόσμος τον μισούσε τόσο πολύ που άσχετα με το που τον έβγαζαν, μαζευότανε κόσμος απ' έξω και χρειαζόντουσαν μπάτσι να τον βγάλουν από εκεί με αλεξίσφαιρα γυλαίκα, γιατί φοβόντουσαν απλά ότι ο κόσμος θα τον ποδοπατήσει και θα τον φάει. Αλλά τέλος πάντων, μένει στο τρέιλερ σε αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά μία υπέροχη μέρα ένας γείτονάς του καλεί την αστυνομία γιατί δηλώνει ότι μόλις είδε αυτόν τον τυπά να επιτίθεται σε μια γυναίκα μέσα στο τρέιλερ του. Η αστυνομία έρχεται και ανοίγει την πόρτα στην αστυνομία με ανοιχτό το πουκάμισό του και αίματα σε όλο του το στήθος. Μέσα στο τρέιλερ βρίσκουν το πτώμα της 31χρονης μητέρας τριών παιδιών. Είχε 15 πληγές από μαχαίρι στο πρόσωπό της και στο στήθος της. Αυτή τη φορά λοιπόν ο τύπος αυτός δεν μπορεί να ξεφύγει, τον πάνε προφανώς για δίκη. Στη δίκη εμφανίζεται και η Mary Vincent τελικά και ξαναλέει την ιστορία της, η οποία είχε καταφέρει να ξαναχτίσει τη ζωή της, αλλά όταν βγήκε αυτός ο τυπάς από τη φυλακή κατέρευσε, γιατί προφανώς της είχε πει ότι αν βγω ποτέ θα τελειώσω την ιστορία, οπότε ζούσε απλά μόνιμα σε έναν φόβο, αλλά κατάφερε και ήρθε στη δίκη, είπε ξανά την ιστορία της και τέλος πάντων επειδή ακριβώς δολοφόνησε αυτήν την 31χρονη κοπέλα και επειδή η δίκη έγινε στη Φλόριντα, δόξα τω Θεώ, παίρνει την θανατική ποινή. Τελικά δεν προλαβαίνουν να τον εκτελέσουν γιατί πεθαίνει από καρκίνο στην φυλακή. Αυτά για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και τα λέμε στο επόμενο.